σας καλωσορίζουμε όλους. Θα κάνουμε την κοπή της πίτας με τον γενναία μας, τον πατέρα Πέτρο, και μετά θα συνεχίσουμε την εκδήλωσή μας. Θα καλέσω το συμβούλιο μου να έρθει πάνω, τον Κακογιάννη τον Γιώργο, τον Βλάση τον Θόδωρο, τον Κρανιώτη τον Αντώνη, τον Πιτσούνι τον Σπύρο, τον Φλισαθάκη τον Σωτήρη και τον ιερέα για να κάνουμε την κοπή της πίτας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυχαίοι και εις αιώνας των αιώνων αμήν, μορφήν αναλλοιώτος ανθρωπίνης προσέλαβες, Θεός ον κατ' ουσία πολυέσπλαχνε Κύριε, και νόμων ευθυρών περιτομή θελήσει καταδέχεις αρχήν, όπως πάψεις αξιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη δείξη, δόξα τη εσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγη συγκαταβάση σου. Εισπάσαν την γη εξήλθεν ο φόκο σου, τόσο δεξαμένη τον λόγο σου. Διούπρατο Θεό δεδημότησα, την φύση των όντων ετράνουσα. Θα τον ανθρώπων ήθη κατεκόσμησα, βασίλειον ιεράτευο αν πατέρωσιε. Χριστόν τον Θεό νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα έλεος. Δέομεθα σου επάγουσον και ελέησον. Έτι δέομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών. Έτι δέομεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Διονυσίου και πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητος. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάης αρχής εξουσίας εν αυτό, το καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού. Έτι δεόμεθα υπέρ του συλλόγου των ηλεκτρολόγων υγείας και σωτηρίας ατομικής και οικογενειακής αυτούς. Έτι δεόμεθα ευλογηθήνε των νέων των εαυτούς Χριστόητος του Κυρίου Δοηθώμε. Ο τελείμον της φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι. Δίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Δοηθώμε, Κύριε Λέσον. Κύριε Θεός ημών καιρούς και χρόνους διειδή εξουσία θέμενος και τη ζωή ημών της χείρας σου διεκρατών επάκουσα ημών δεωμένος σου εν τη ευσύμω ημέρα ταύτη επί τη εισόδου ημών εις τον νέον εν εαυτός εξωτητός σου και ευλόγησον πλακούντας τούτους τους προσθέτοντας εις δόξα εσύ και τιμήν το Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρα εξ ουρανού Αγίου και κατάπτυσσον ημάς τα στεντόρατα αυτά προσκομίσαντας και σε αυτόν τα αναβάλλοντας στις διακόνους του δράσης προσδίες της Αγίας Ευδόπου και πάντως των Αγίων Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσουμε να δόξα εσύ. Ο ενίος δάνει που Ιωάννου βαπτιστή κατεξάμενος δημών σωτηρία και αναστάσεων νεκρών Χριστός ο αληθινός των Σιμών. Πρεσβείες παρακράτους Μητρός, Θεοσύρων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγιος και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία και ο Θεός να βοηθάει τον κόσμο να έχουμε ευτυχία. Και πάνω απ' όλα υγεία. Γιατί σήμερα έχουμε ανάγκη από την υγεία. Έχει σαλευτεί η υγεία μας. Βλέπει τη υγεία κάθε μέρα στον κόσμο, σκοτωμή, γυρεοκτονίες, ανδροκρατίες, αυτοκίνητα, όλα μας έχουν μειώσει τον κόσμο κάθε μέρα. Γι' αυτό λοιπόν ο χρόνος αυτός που μπήκε να μπει καρποφόρος και να φυλάει τον άνθρωπο και όλες τις οικογένειές σας από κάθε κακό. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Πίσω πρόεδρος. Θα κόψουμε το πρώτο κομμάτι που είναι για το Χριστό. Το δεύτερο κομμάτι για την Παναγία. Και το τρίτο, το μεγαλύτερο, είναι για το σύνδεσμο για τα μέλη του. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία και αγάπη. Θα
καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Σας καλωσορίζω στην απόψινή γιορτή του Συνδέσμου Εργολητών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων του Νομού Κορινθίας. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους παρευρίσκεστε αυτή τη στιγμή στον χώρο και μας θυμάται με την παρουσία σας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα ακολουθήσει μια σειρά ομιλιών. Καλό στο βήμα, τον κύριο Ηλία Χρήστο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου. Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους επιστήμονες που είναι απόψε μαζί μας. Θα ξεκινήσω να καλωσορίσω τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Χρήστο από Δήμα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τη βουλευτή μας, την κυρία Μαρινέλα τη Συμβουλή. Θα ήθελα να καλωσορίσω από την περιφέρειά μας. Δεν θα τους ονομάσουμε γιατί θα ανεβείτε όλοι να μιλήσετε μετά, γιατί είναι πέντατη περιφερειάρχες τώρα. Για την Κορινθία είναι πάρα πολύ καλό αυτό να έχουμε από την Κορινθία πέντατη προσώπηση στην περιφέρεια. Το ευμεηντήριο θα είναι μαζί μας σε λίγο, θα τους καλωσορίσουμε. Θα ήθελα να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Καβαθά Γιώργο, που θα μιλήσετε σε λίγο. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκατόμων, τον κύριο Παυλόπουλο Αλέξη. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο του ΕΒΕ, τον κύριο Τάσο Προυμπρίκη και τα μέλη του ΔΣ που είμαστε. Από το συνδέσμο μας, τον πρόεδρο των Ιατρικών, τον κύριο Φρόνη Γιάννη, τον πρόεδρο Κομματών, τον Μιχάλη Βεζίνη, τον πρόεδρο Φροντιστών, τον Βασιλακόπουλο, τον Χουδωρή. Κι αν έχω ξεχάσει κάποιον άλλο. Και εκπροσώπους από συνδέσμους, όπως από τους κυβερνητικούς που έχουν στείλει κάποιον εκπρόσωπο απόψε γιατί δεν μπορούσε ο πρόεδρος να έρθει. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθαν από τόσο μακριά από τους συνδέσμους των ηλεκτρολόγων, όπως από το σύνδεσμο της Θεσσαλονίκης ο Άγγελος Κουλιβιάνης, ο Στέλιος ο Κιολάκης από την Κρήτη, ο Φίλης ο Φάλης από τη Θήβα, ο Καυκαράς ο Μανώλης από το Πανελλήνιο Σύνδεσμο στην Αθήνα, ο Δήμας ο Γρηγόρης από τη Αργολίδα, θα ευχαριστήσω, το ξεχάσαμε τον Δήμαρχο, γι' αυτό δεν έχουμε το πρωτόκολλο μαζί, ξεχάσαμε τον Δήμαρχο μας, τον κύριο Νικόλα Σταυρέλη. Εγώ όπως σας βλέπω, απλά έτυχε ο Δήμαρχος να είναι πίσω από την κάμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τους συνδέσμους του Πειραιά, τον κύριο Μουστάκα Δημήτρη, από τους συνδέσμους από τους ΕΗ Υγείας, τον κύριο Παπά Τάσο, από την ΕΔΕ προσώπους που έχουν έρθει, το στέλεχο της ΕΔΕ, τον Κάκη, τον Φώτη. Τώρα, αν δεν έχω δει κάποιον, τον πρόεδρο του ΣΕΗ Αχαΐας, τον κύριο Νίκο Κοτόπουλο, από τη ΓΕΣΕΒΕ, που είναι εδώ πέρα η Παρακόπουλος, ο Δημήτρης μας έχει βοηθήσει και για τους τεχνικούς ασφαλείες και το σεμινάριο που κάναμε, πιστεύω να μην έχω ξεχάσει κάποιον. από τη Σπάρτη εκπρόσωπο, τον Δήμο, θα ήθελα, είναι μεγάλη μας τιμή απόψε, που μπορέσουμε και είμαστε πάλι όλοι μαζεμένοι όπως πέρσι και θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος να είμαστε και του χρόνου όλοι μαζί εδώ να μην λείπει κανένας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα και τους χορηγούς μας, γιατί χωρίς τους χορηγούς μας δεν θα είχαμε να μας είχαν βοηθήσει να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σας εύχομαι και πάλι καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με υγεία και επαγγελματική αποκατάσταση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Δεν τολμώ να κάνω τις προσφωνήσεις, αγαπητέ πρόεδρε. Είναι βέβαιο ότι θα ξεχάσω κάποιους, αλλά θα με αφήσετε απλώς να πω καλησπέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Να συγχαρώ τον πρόεδρο και τον διοικητικό συμβούλιο. Κάθε χρόνο βρισκόμαστε εδώ πέρα. Να καλωσορίσω στην Κορινθία τους φιλοξενούμενους μας και να ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία, κάθε καλό για τις οικογένειές σας και
καλές δουλειές. Να είστε καλά και το χρόνο είμαστε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το λόγο σας. Καλείται η βουλευτής του νομού, κυρία Μαριλένα Σούβουλη, να προσέλθει. Καλησπέρα για μένα σε όλες και όλους. Με ιδιαίτερη χαρά η αλήθεια είναι βρίσκομαι και φέτος εδώ, γιατί πραγματικά ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συνδέσμου μας ευχαρίσουν κάθε χρόνο ευχάριστο με την άρτια διοργάνωση. Και πραγματικά θερμά συγχαρητήρια θέλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε, γιατί καταφέρνετε πάντα και είστε από τις ευχάριστες εξαιρέσεις σε τόσες φίτες που πηγαίνουμε μέσα στη χρονιά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε μια καλή και προηγουμένη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ συνεργάζομαι από τα 27 σχεδόν χρόνια που είμαι ελεύθερη επαγγελματίας μηχανικός με πάρα πολλούς από εσάς και ξέρω τις δυσκολίες του κλάδου. Ξέρετε όμως και εσείς και ο Πρόεδρος ότι στέκομαι και θα συνεχίσω να στέκομαι δίπλα στα δίκαια αιτήματά σας. Πραγματικά η εποχή είναι δύσκολη σε ένα πολύ ρευστό διεθνές περιβάλλον, τα λέγαμε και νωρίτερα. Οπότε θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχετε μία αγαπημένη χρονιά με υγεία, χαρά, αγάπη και προκοπή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον λόγο σας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να φέρω ότι ο κ. Ψυχολιός θα ήθελε πολύ να είναι μαζί μας απόψε. Όμως ο λόγος που δεν είναι, είναι ότι έπρεπε να παραδοθεί στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο επόμενος που καλείται να έρθει στο βήμα είναι ο κ. Σταυρέλης Νίκος, ο Δήμαρχος Κορινθίων. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλες και όλους. Αγαπητέ Πρόεδρε, η μέρα είναι δική σας σήμερα. Εμείς σε λίγες ημέρες έχουμε αναλάβει τα καθήκοντα στη Δημαρχία. Ένα πράγμα θα σας πω από πλευρά μου και ένα θα ζητήσω από εσάς. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί πάνω στα εργασιακά και το δεύτερο να σας ζητήσω τη βοήθειά σας για τον έλεγχο, για την μεγάλο το αντικείμενο όλων των δημοτικών και σχολικών κτηρίων του Δήμου. Κύρια τα περισσότερα παπάλια, θέλω τη βοήθειά σας να πάμε όλοι μαζί να συμμαζέψουμε ό,τι συμμαζεύεται. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή διασκέδαση όλοι. Ευχαριστούμε πολύ για το λόγο σας. Παρακαλείτε να προσέλθει στο βήμα ο Δημοτικός της Περιφερειάς της Αγροτικής Οικονομίας και της Ιατρικής, κ. Σπύρος Αχαλιάς. Καλησπέρα σας. Χαιρετίζω την εκδήλωση Εντυπωπή Πίτας. Να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο, φίλε Πρόεδρε, και σε εσένα και όλο το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ. Πραγματικά κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά και εσύ και οι συνεργάτες σου. Αυτό που βλέπω κάθε χρόνο είναι η εξωστρέφειά σου είναι μεγάλη και είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε ανεβάζεις πάρα πολύ ψηλά το πήχη του Συλλόγου. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι η Περιφερειακή Αρχή, το Περιφερειάρχη μας, ο Δημήτρης ο Φτωχός, όπως και όλοι οι συνάδελφοι αντιπεριφερειάρχες, θα είμαστε κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε. Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά και καλή διασκέδαση απόψε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τον λόγο σας. Παρακαλείτε να προσέλθει στο βήμα η κυρία Αθηνά Κόρα, θεματική του Περιφερειάρχης Πολιτισμού. Μια ακόμα χρονιά είμαστε εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Πρόεδρε και φίλοι από το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ. Είναι κάποιες δεκαετίες που κάποιοι από εσάς, πατεράδες σας, δούλευαν με ένα δοκιμαστικό και με ένα κατσαβίδι σαν μηχανικός. Όταν άρχισα να δουλεύω κι εγώ, χρειάστηκε να συνεργαστώ. Στην πορεία των χρόνων όμως, εξειδικεύεστε, εξυγχρονίζεστε με όλες τις μεθόδους που απαιτούνται σήμερα και γι' αυτό είναι σημαντικό ότι υπάρχει ο σύνδεσμός σας και εμείς σαν Περιφερειακή Αρχή, το είπε και ο συναδελφός μου, μαζί με τους συναδέλφους μας, οφείλουμε
να είμαστε κοντά σας και θα είμαστε, αλλά θα πρέπει και εσείς να είσαστε δίπλα μας, γιατί ομιγέννητο και σβήσει μία λάμπα του επαρχιακού δικτύου, τα τηλέφωνα πέφτουν βροχή. Η μέρα είναι γιορτινή, υγεία σε όλους και τις οικογένειές σας, χαρές να έχετε, καλές δουλειές στα δύσκολα, γιατί όντως είναι δύσκολα τα πράγματα και με τα υλικά και όλα λόγω των συνθηκών. Να είστε καλά, καλή χρονιά, ευχαριστώ, καλή διασκέδαση. Θεματικός αντιπεριφερειάρχης υγείας, κύριος Χρυσοβαλάτης Μέλλος. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε όλους στο Καθάτι και στην Πολιτεία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι ευχές γενικά, όσες φορές και να τις επαναλαμβάνουμε, δεν περισσεύουν. Οι ευχές είναι πολύτιμες, ιδιαίτερως όταν μιλάμε για την υγεία. Και όταν μιλάμε για την υγεία, όπως πολύ καλά είπε και ο Πάτερ πριν και όλοι οι προαναλύσαντες, γιατί εγώ από τη δουλειά μου έχω μάθει να φροντίζω για την υγεία και για να φροντίζω για μία λέξη, για την πρόληψη, την οποία τη φωνάζω συνέχεια, πάρα πολλά χρόνια, διότι όλοι έχουμε λόγο στην πρόληψη, όχι μόνο οι γιατροί, όχι μόνο οι απλοί πολίτες, αλλά όλοι και από τις όλες ομάδες εργασίας. Οπότε και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι έχετε μεγάλη ευθύνη στην πρόληψη, μία ευθύνη όμως, την οποία μπορούμε να αγκαλιάσουμε όλοι μαζί και ομαδικά, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να έχετε ένα 2024 ευτυχισμένο, ευλογημένο και πάντα δημιουργικό. Έστειλα. Ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας. Παρακαλούμε να προσέλθετε στο βήμα ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Λέγκα. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά σε όλους. Γεια σου και από εμάς. Ο κλάδος των μετρολόγων και τα αιτήματα που έχει είναι γνωστά στην Περιφερειακή Αρχή. Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, η εξειδίκευση και η καινοτομία έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμά μας και γι' αυτό ο Περιφερειάρχης έχει σχεδιάσει δύο νέα τμήματα μέσα στην περιφέρεια. Το ένα αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα και την καινοτομία και το δεύτερο την κατάσταση. Μαζί θα σχεδιάσουμε στο πώς θα μπορέσουμε να συγκεράσουμε τις ανισότητες που υπάρχουν στο αντικείμενό σας και στον κλάδο σας και σας ζητούμε ειλικρινά να μας αλλάξετε τα φώτα. Θα είμαστε δίπλα σας γιατί πιστεύουμε ότι για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια περιφέρεια πρότυπο σε όλη την Ελλάδα χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Χρόνια πολλά, υγεία και να μας προστατεύει έτσι και μπροστά της στο Άγιο Πνεύμα και να μας φωτίζει. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ για το λόγο σας. Παρακαλείτε να προσέλθετε στο βήμα ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Διεθνών Εμπόρων Ελλάδος, κ. Καβαδάς Γεώργιος. Ευαισθημότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτή, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι αντιπεριφερειάρχες, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας των Σωματείων των Εγκαταστατών Ερυθρολόγων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, αγαπητοί συνάδελφοι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΒΕ, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Νομού Κορινθίας, κυρίες και κύριοι, καταρχάς επιτρέψτε μου να μεταφέρω το χαιρετισμό και τις ευχές του Προεδρείου της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας για καλή χρονιά. Υγεία, προσωπική και οικογενειακή, καλές δουλειές και βέβαια όλα αυτά με υπομονή και κουράγιο. Εκ του θεσμικού μου ρόλου είναι βέβαιο ότι δεν μπορώ να παραμείνω μόνο στις ευχές όπως έκανε η προλογίσσα της. Είναι σαφές ότι οι επαγγελματίες, οι μετρολόγοι βιώνουν τα ίδια ακριβώς προβλήματα που βιώνει το σύνολο των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων. Τα κυριότερα προβλήματα, και αδράδαμε τις ευκαιρίες με την παρουσία του κ. Υπουργού και της κ. Βουλευτού, να πω ότι παραμένουν να είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει αποκλείσει εντελώς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Απλά να υπενθυμίσω ότι πριν από 2 μήνες είχε έρθει στην Ελλάδα σε επίσημη επίσκεψη ο ομόλογός μου,
ο Ιταλός Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ιταλικής και η ακροδεξιά κυρία Μελώνη δέσμευσε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων της Ιταλίας, μιας χώρας που έχει την ίδια δομή με την Ελλάδα, για αυτοπαραγωγή ενέργειας, έτσι ώστε να φύγουμε από τα ένα από τα προβλήματα το της εποχής που είναι το ενεργειακό κόστος, γιατί το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων έχει φτάσει μεσοσταθμικά να αυξηθεί τα τελευταία 2 χρόνια κατά 40%. Το δεύτερο πρόβλημα είναι, όπως σας είπα, το λειτουργικό κόστος, είτε αυτό αφορά την ενέργεια, είτε αφορά το κόστος των καυσίμων και βεβαίως το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, που με τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού που καθορίζεται εδώ και μία δεκαετία μετά την έκτη πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου του 2012 από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και κατά την άποψή μου αποτελεί εργαλείο πολιτικής στα χέρια των εκάστοτε κυβερνήσεων, έχει αυξήσει υπέρμετρα το κόστος το μη μισθολογικό για τις επιχειρήσεις. Και είναι καιρός, αγαπητέ Υπουργέ, η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις. Όπως επίσης θα πρέπει να δει το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού απληστείας, όπως το και ο κύριος Πρωθυπουργός έχει παραδεχθεί, ένας πληθωρισμός ο οποίος έρχεται μέσα από την ολιγοπόληση της ελληνικής αγοράς από πολυεθνικούς ομίλους. Και δεν μπορεί το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα να είναι σε τριπλάσια τιμή από ό,τι είναι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω χιλιάδες παραδείγματα για να σας φέρω προς απόδειξη ότι στις χώρες προέλευσής τους τα προϊόντα αυτά κοστίζουν το 1/3 με βασικό μισθό πάνω από 1.300 ευρώ για τους εργαζόμενους στις χώρες αυτές. Και βεβαίως να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μας, τη δυσαρέσκεια του συνόλου των επαγγελματιών, των ατομικών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων, που ένα μεγάλο μέρος από αυτούς είναι παρόντες απόψε εδώ, με την ευνηδιαστική αλλαγή του φορολογικού νόμου. Ενός νόμου ο οποίος ουσιαστικά τριπλασιάζει το φορολογικό κόστος για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Και δεν μιλώ μόνο για τους επαγγελματίες εμπόρους και βιοτέχνες, μιλώ για τους επιστήμονες, μιλώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θα κληθούν με αναδρομική ισχύ για τα εισοδήματα του 2023 να πληρώσουν τριπλάσιο φόρο παρά τα αντιθέτου λεγόμενα. Διότι το 1920 αποτελεί κατόφλι φορολόγησης. Το ταβάνι είναι τα 50.000 ευρώ εισόδημα, το οποίο προκύπτει και από άλλες παραμέτρους, όπως τον ακριβότερο εργαζόμενο ή το μισολογικό κόστος της επιχείρησης. Αλλά όσοι έχετε δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα, ξέρετε ότι το επιχειρήν δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, γιατί αν ήταν εύκολη υπόθεση, θα ήταν όλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο επιχειρηματίες. Το επιχειρήν σημαίνει ρίσκο, και αυτό το ρίσκο τον έχουν πάρει οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι βιοτέχνες, οι ελεύθεροι επιστήμονες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιστήμονες, και έχουν υποστεί τις συνέπειες μιας 15ετούς οικονομικής κρίσης με τεράστιες επιπτώσεις στους κλάδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη δεκαετία 2010-2020 η Ελλάδα έχασε πάνω από 220.000 επιχειρήσεις και απόλυσε 800.000 θέσεις εργασίας, που προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια και έχουμε καταφέρει να αναπληρώσουμε και να φέρουμε την ανεργία από το παλιό 27% στο 10% περίπου, ίσως και λίγο χαμηλότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Την περασμένη Τετάρτη είχαμε μία εκδήλωση στην Στολιστική Επιτροπή Αγώνα για το φορολογικό, στην οποία μίλησαν τρεις έγκριτοι νομικοί. Ο κύριος Παυλόπουλος, πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο κύριος Φορτσάκης, πρώην Βουλευτής και πριν ήταν στο Πανεπιστημίου της Αθήνας. Και οι τρεις επιβεβαίωσαν αυτό που η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής διατύπωσε πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου, ότι το νομοσχέδιο σε μερικά του άρθρα έχει
αντισυνταγματικές διατάξεις. Και η απόφαση δική μας και της ΓΕΣΕΒΕ και της ΕΣΕΕ και των δικηγορικών συλλόγων, της ονομέλειας των δικηγορικών συλλόγων και άλλων των επιμελητηρίων και άλλων περίπου 20 φορέων είναι να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες να εκδοθεί η πρώτη κανονιστική πράξη, υπουργική απόφαση, για να έχουμε έναμο συμφέρον να προσφύγουμε. Άρα, εύχομαι από καρδιάς το 2024 να είναι μια χρονιά καλύτερη από το 2023, γιατί το 2023 έκλεισε με ένα άδικο νόμο, ένα νόμο που φέρνει κεφαλικό φόρο στους επαγγελματίες, στους εμπόρους, στους βιοτέχνες και τους επιστήμονες. Και από την άλλη πλευρά, να θωρακιστούμε με αντοχή και να συμπλαισιώσουμε τους συνδέσμους των ηλεκτρολόγων, τις ενώσεις των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Γιατί η δύναμη της ΓΕΣΕΒΕ είναι είστε εσείς όλοι. Μόνη της η ΓΕΣΕΒΕ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τα 150.000 μέλη της όμως μπορούν να κάνουν πολλά. Καλή χρονιά και υγεία. Μαζί μας απόψε βρίσκεται ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαλειπτών Ηλεκτρολόγων Ελλάδος, ο κ. Παυλόπουλος Αλέξιος. Καλύτερα προσέλθετε στο βήμα. Κύριε Πρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, κυρίες, κύριοι, συνάδελφοι και μη καλησπέρα σας. Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοδοτών Ηλεκτρολόγων, για να σας ευχηθώ πρέπει πρώτα να μας γνωρίσετε. Καλώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται απόψε, ξεκινώντας από τον Α' Αντιπρόεδρο, να έρθει δίπλα μου τον Άγγελο τον Κουντουριάννη και Πρόεδρο του ΣΕΗ Θεσσαλονίκη. Το Β' Αντιπρόεδρο, το Χαράλαμπο το Βαζέο και Αντιπρόεδρο του ΣΕΗ Πειραιά. Τον Ταμεία μας, τα λεφτά. Το Στυλιανό το Βιολάκι, τον Πρόεδρο του ΣΕΗ Ηρακλείου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Φάνη το Φίλι. Φάνη. Πρόεδρος του ΣΕΗ Θήβας. Και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρο του ΣΕΗ Κορυφίας, να τον ευχαριστήσουμε μαζί με το Συμβούλιο του Διακοινωνικού Συμβουλίου, τον Χρήστο Κανουλία. Δεν θα πω περισσότερα από ό,τι είπε ο Πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο πολύ καλός φίλος και αξιόλογος ανάνθρωπος, ο κ. Καβαδάς. Κάλυψα απολύτως το θέμα. Η χρονιά για να είναι καλή έπρεπε να κλείσει η προηγούμενη χρονιά καλά. Και η προηγούμενη χρονιά με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στο τέλος και μάλιστα και με ισχύ από την αρχή του προηγούμενου έτους, δύσκολο αυτό να το καταφέρει κάποιος, μας δημιουργεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Δεν είμαστε χωροπηγάρες. Γνωρίζουμε σαφώς και συμφωνούμε ότι υπάρχει χώρος για εκείνο. Το ξέρω. Όχι όμως έτσι κάθετα. Το κράτος, η κεντρική εξουσία έχει πλήρη μηχανισμό να μπορέσει, όχι με κάθετες νομοθετικές ρυθμίσεις, να δημιουργήσει ένα φορολογικό σύστημα. Αυτό δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να είναι δίκαιο. Έχει τους μηχανισμούς, ελέγχει τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, ελέγχει το Instagram, το Facebook, το παντού. Βλέπει, μπορεί να δει η κεντρική εξουσία πλέον, ο καθένας τι καταναλώνει. Υπάρχει φοροδιαφυγή και στους ηλεκτρολόγους. Υπάρχει φοροδιαφυγή πού όμως, σε ποιους ηλεκτρολόγους. Στον ηλεκτρολόγο που εργάζεται και κοπιά στην καθημερινή βάση πληρώνοντας τις ασφαλιστικές τους εισφορές, από τη δυσκολία των προηγούμενων 10 ετών,
ή από τον ηλεκτρολόγο που η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας τον ανάγκασε να μην είναι ενεργός στα φορολογικά του στοιχεία, στα ασφαλιστικά του στοιχεία και να εργάζεται για να ζήσει κι αυτός με άλλο τρόπο. Άρα το θέμα είναι σύνθεμα και πρέπει να βρεθεί, αξίζει τον κόπο, να εστιάσει την εξουσία και να βρει ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο με μια κατανομή σωστή και όχι κάθε. Η μικρομεσαία επιχείρηση που είναι ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης είναι μια κρίκα, είναι ένας κρίκος της αλυσίδας, της ραποκουκαλιάς της οικονομίας της Ελλάδος. Θα παρακαλούσα πολύ τους αξιότιμους πολιτικούς και πολιτικούς και τις κυρίες που είναι εδώ μαζί μας να κάνουν την προσπάθειά τους να πείσουν την κυβέρνηση ότι χρειάζεται λίγο περισσότερη δικαιοσύνη. Πιστεύουμε ότι το φορολογικό νομοσχέδιο χρήζει επανεξέτασης. Όχι επί της αρχής, επί της αρχής μπορεί να υπάρχει το δίκαιο. Όμως χρήζει επανεξέτασης για να μπορέσει να γίνει απόλυτα δίκαιο και να γίνει ο καταμερισμός σωστά. Να ευχηθούμε να έχουμε υγεία. Ένα βασικό ζητούμενο για την εποχή. Τα προηγούμενα χρόνια και πιο παλιά σηκώναμε ένα ποτήρι κρασί και λέγαμε στην υγεία μας και δεν το πιστεύαμε και πάρα πολύ. Ίσως ήταν μια τυπική έκφραση, ένα συγκληματισμός. Πλέον, όπως είπε και ο Πάτερ, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Λιγότερο άγχος, υγεία και στα νέα παιδιά. Μια ευχή στα νέα παιδιά. Κοινωνική μόρφωση, παιδιά, την οποία την έχετε από τις οικογένειές σας. Κοινωνική μόρφωση, καλοί άνθρωποι. Δεν είναι ανάγκη να τελειώσουμε όλοι τα πανεπιστήμια. Ηλεκτρολόγους, δεν βρίσκουμε ηλεκτρολόγους, δεν βρίσκουμε συνεργάτες. Ασχοληθείτε με το επάγγελμα. Είναι ένα τεχνικό και ταυτόχρονα επιστημονικό επάγγελμα η ηλεκτρολογία. Θα σας αρέσει, θα την αγαπήσετε. Ασχοληθείτε με το επάγγελμα, δεν βρίσκουμε ηλεκτρολόγους, δεν βρίσκουμε ηλεκτρολόγους να τους εκπαιδεύσουμε. Φεύγει η γενιά και η επόμενη γενιά δεν έρχεται. Κοινωνική μόρφωση μέσα από τα σπίτια σας, καλοί άνθρωποι και δεν πειράζει, δεν είναι ανάγκη να τελειώσουμε όλοι το πανεπιστήμιο, τεχνικές σχολές, ό,τι χρειάζεται. Ηλεκτρολόγοι τεχνίτες, αξιοπρέπεια, να είστε καλά, να έχετε μια καλή χρονιά με προσωπική υγεία και υγεία στις οικογένειές σας. Και όπως είπα και πέρσι εδώ και το πήρε ο φίλος μου Αντώνης ο Αλιβέρτης σας λόγκαν, του χρόνου, ναι, να είμαστε όλοι εδώ, να μας βρει το τέλος του 24 αλόβητους. Όλοι εδώ, όλοι μαζί. Να είστε καλά, Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη για την υποκαθυστέρηση, αλλά αυτή το πίσω είπαμε να δούμε εδώ στο τέλος και να μείνουμε μέχρι τέλος. Έτσι, λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους. Έχω χαρά, γιατί το έχω πει και σε εσένα, Χρήστο, το έχω πει και στον Αντιπρόεδρο, είστε ένας σύλλογος, είστε μια ομάδα ανθρώπων που πραγματικά, συλλογικά, είσαστε πάρα πολύ ενεργοί. Και εμείς, σαν Μελητήριο Κορινθίας, εκπροσωπώντας τις επιχειρήσεις του νομού Κορινθίας και τους προέδρους όλα αυτά τα μέλη, χαιρόμαστε όταν υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι πραγματικά αυτό το οποίο έχουν το ομαδικό και το οποίο πρεσβεύουν για να κάνουν πολλές δραστηριότητες για τα μέλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξάλλου, πριν λίγο καιρό, είχαμε μια κοινή δράση για τους τεχνικούς ασφαλείας στο Μελητήριο Κορινθίας. Η μέρα σήμερα είναι μέρα ανταλλαγής ευχών. Το 2024 λοιπόν είναι ένα έτος που προσδοκούμε όλοι να είναι ένα έτος καλύτερο από το προηγούμενο, όχι γιατί είναι μόνο στην αρχή, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πλέον είναι όριμες οι συνθήκες, έτσι ώστε πραγματικά η κρατική μηχανή να σταθεί δίπλα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να σταθεί δίπλα στον επαγγελματία και αυτό είναι και ένα από τα μια προσπάθεια την οποία θα καταβάλουμε και εμείς σαν φορέα, σαν μελητήριο, να προσπαθήσουμε να γίνουμε χρήσιμα στον αυτοαπασχολούμενο, στον ελεύθερο επαγγελματία, σε αυτό που είναι μόνο. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι
όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πράγματα τα οποία θα είναι προς όφελος των πολλών. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι το 2024 θα είναι ένα έτος που δεν θα μας αλλάξουν τα φώτα, μια και είμαστε στη γιορτή των ηλεκτρολόγων, όλα τα άλλα τα οποία θα έρθουν από πίσω. Να είμαστε όλοι καλά, αυτό το 2023 να είμαστε ξανά όλοι εδώ και ακόμα περισσότεροι και με πλήρη συνέστηση για όσους βρίσκονται δίπλα μας να είμαστε κοντά τους. Χρόνια πολλά με υγεία, γιατί μπράβο. Η ευχή στην υγειά μας, που είναι ελληνική ευχή, είναι η καλύτερη ευχή που υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά σε όλο τον κόσμο η ευχή όταν του κρίσουμε το ποτήρι που να λέμε στην υγειά μας. Να είμαστε λοιπόν καλά, να είμαστε όλοι του χρόνου εδώ και ακόμα περισσότερο. Και πρόεδρε, να κάνετε ακόμα πιο πολλά. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Καϊτάνο που είναι μαζί μας και ο πρόεδρος ΕΜΠΕ είναι και αντιδήμαρχος Κορίνθου. Καλησπέρα για μένα. Σε ευχαριστώ πολύ για καλά σου λόγια. Άλλωστε τηρείς τον λόγο της ρίσης ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Από πέρσι είμαστε ακόμα πιο καλύτερα, φέτος εδώ πέρα μαζί. Θα ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, χρόνια πολλά και υγεία. Όμως με έχει προβληματίσει κάτι, όπως είπε και ο Πάτερ, ο Εδεσιμότατος, πριν προβώ παρακάτω, να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας, τον Γιώργο τον Καβαθά, που μαζί δίνουμε τους αγώνες, η Γεσεβέγια να γνωρίζει διότι είναι το τρίτο συνδικαλιστικό μας όργανο. Εκεί πηγαίνουμε όλα τα προβλήματά μας, από τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, όπως είναι τα σωματεία και οι τοπικές ομοσπονδίες. Τους κυρίους της Αντωνίκης στην περιφέρεια, τον εκλογή δήμαρχο και συνάδελφο τον Νίκο Σαβλέτη, θα είμαστε κοντά στο Σύλλογο των Ηλεκτρολόγων και σε ό,τι άλλο μας ζητήσουμε. Συνεχίζοντας, θέλω να πω ότι επιβεβαιώνω αυτά που είπε ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας, ο Γιώργος Καβαθάς. Το καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο, δυστυχώς, είναι η ταφόπλακα όλων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρηματιών και επιχειρήσεων. Είπαμε πριν, καλή χρονιά και υγεία. Ναι, συμφωνούμε. Είναι μέρα να δώσουμε ευχές. Όμως η υγεία αυτή τη στιγμή προαναφέρει και άλλα πράγματα. Προαναφέρει μη προβληματισμούς. Εδώ πέρα γεννούνται κάθε χρονιά καινούριοι προβληματισμοί. Πέρσι, όπως είπε και ο πρόεδρος, είχαμε κληθεί και προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης να ενταχθούν οι μικρές επιχειρήσεις. Δυστυχώς το 80%, μπορεί και το 90% είναι απ' έξω. Φέτος κληθήκαμε να δώσουμε μάχες στους δρόμους για το καινούριο φορολογικό. Εδώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή η ισονομία είναι το δίκαιο πράγμα για όλες τις επιχειρήσεις, τις μικρές και τις μεγάλες. Δυστυχώς όμως αυτό δεν συμπίπτει. Οι μικρές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή πυροβολούνται και βλέπω ότι η στροφή της κυβέρνησης είναι να συνεχίσει την έκθεση Πισαρίδη, εκεί το ζητούμενο όλο, 50% των επιχειρήσεων αυτών να κλείσουν. Γιατί οι 550.000 επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που θα φορολογηθούν με το τεκμαρτό αυτό εισόδημα των 10.900 ευρώ είναι περίπου στα 550 εκατομμύρια. Πρόεδρε, αν κάνω λάθος, μιλάω σωστά. Ένα πράγμα το οποίο έχει πει ο πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι το μαύρο χρήμα στην Ελλάδα είναι 40 δις. Τα 550 εκατομμύρια που θα εισπράξει η κυβέρνηση από εμάς μικρούς καλύπτουν ένα μικρό ποσοστό, γύρω στα 10 δις. Το άλλο 90% που πάει. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι τράπεζες 12 χρόνια τώρα δεν φορολογούνται όπως πρέπει. Δηλώσαν φέτος την περσινή χρονιά 5,5 δις κέρδη. Δεν φορολογούνται σε αυτά. Είναι
στο σχεδιασμό του αναβαλλόμενου φόρου, αν θυμάμαι καλά, Πρόεδρε. Θα μιλάω σωστά. Οπότε, στρέφονται τα βέλη να κρατήσουμε την ελληνική οικονομία όπως όλα αυτά τα χρόνια την κρατάμε, πάλι μικροί επιχειρηματίες. Γι' αυτό καλώ την κυβέρνηση, τον κύριο Υφυπουργό, την κυρία Βουλευτή, την κυρία Σοκούλη, τον κύριο Δήμα, τον κύριο Λέγκα, τους αυτοδιοικητικούς στην περιφέρεια, θα σας πάω λίγο χρόνο, είναι σημαντικό. Η περασμένη περιφερειακή αρχή δεν είδαμε πολλές καινοτόμες λύσεις απάνω στα ΠΕΠ, στα επιχειρησιακά προγράμματα της περιφέρειας, τα περιφερειακά. Κύριε Λέγκα, μαζί με τον κύριο Μουρίκη, που έχει αναλάβει το αναπτυξιακό και επιχειρηματικό μπάζετ της περιφέρειας Πελοποννήσου, να είσαστε πιο κοντά σε εμάς τους επιχειρηματίες. Όπως είπατε και εσείς, θα σας ζητήσουμε και θα επιμένουμε να διεκδικήσουμε και να έχουμε απολαβές, να είναι οι πόρτες ανοιχτές για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, γιατί δυστυχώς στα 10 χρόνια αυτά που βιώσαμε την οικονομική κρίση και εν συνεχεία την υγειονομική κρίση, δυστυχώς είχαμε από 10 και 15 εργαζόμενους και αυτή τη στιγμή γίναμε μόνοι μας, γι' αυτό είμαστε αυτοαπασχολούμενοι και γι' αυτό δεν έχουμε τα κριτήρια να μπούμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και εμείς να εξυγχρονιστούμε όπως οι μεγάλες επιχειρήσεις. Να μην σας φάω άλλο χρόνο. Εύχομαι καλή χρονιά, υγεία σε όλους, αγάπη και το 2024 ας είναι για το 2023 σηματοδότηση την ανάπτυξη, το 2024 ας είναι η αφετηρία για μια καινούργια ανάπτυξη, ελπίδα για αγάπη. Ευχαριστώ καλή. Ευχαριστώ όλη αυτή η εκδήλωση. Πολύ σημαντική είναι η συμβολή των χορηγών μας. Καλό τον κύριο Αντώνη Αλιβέρτη της εταιρείας Αλιβέρτη και πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Αγωγών Μετρολογικών. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου και από μας. Καλησπέρατε, αξιότιμη κύριε Υφυπουργέ, κυρία Βουλευτή, αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρη της Καλούς Αγώνας νομίζω. Καλησπέρα. Έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Μετρολογικού Υλικού. Αποτελείται από εταιρείες οι οποίες παράγουν στην Ελλάδα πάρα πολύ αξιόπιστα προϊόντα και για αυτόν τον λόγο έχουμε φέρει ένα συλλογικό σήμα το οποίο πιστοποιεί ότι τα προϊόντα παράγονται στην Ελλάδα και το πιο βασικό ότι έχουν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά. Πολύ σωστά όλα αυτά που είπε και ο κύριος Καβαθάς και ο κύριος Παυλόπουλος φυσικά για το φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά νομίζω ότι μην το... Πώς να το πω τώρα, μην θα και κάπως. Δεν ακυρώνω φυσικά κάτι, απλά θεωρώ ότι αφού έχουμε την υγεία μας να πάει στο καλό το 23 και να έχουμε ένα πολύ ευτυχισμένο 2024. Εύχομαι να έχουμε πολλή δουλειά φυσικά, λιγότερη βία και πάρα πολύ αγάπη. Να είστε καλά, καλή δουλειά. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα από την οικογένεια της εταιρείας Ελένικο, από τη διοίκηση, από τους συναδέλφους όλους. Θα ευχαριστούσαμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την πολύ ωραία οργάνωση απόψε. Θα ήθελα να ευχηθούμε ολόψυχα υγεία, υγεία, υγεία. Ευχαριστούμε 24, καλή δουλειά σας. Και αγάπη χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέχεια.
καλό τον κύριο Χρήστο Μαζονή από την εταιρεία Καυκάς να προσέλθει. Καλησπέρα και από μένα, για την εταιρεία Καυκάς. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, την άψογη οργάνωση, να δώσω συγχαρητήρια. Να δεσμευτώ ότι θα είμαστε αλλογοί σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική ενέργεια χρειαστεί. Μου τα έχουμε πει. Εξυπηρετήσουμε και τοπικά και παρελθοντικά, μια και υπάρχουν και άλλοι πρόεδροι εδώ συνδέσμευση. Και την Πάτρα ιδιαίτερα. Καλησπέρα και από μένα, να ευχηθώ καλή χρονιά να έχουμε, χρόνια πολλά σε όλους τους αδέλφους και να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Κορίνθου που επέλεξε το ΚΕΚΖΙΣΕΔΕ για να γίνει η επιμόρφωση των συναδέλφων σε τεχνικούς ασφαλείας μια κατηγορίας. Θα δώσω τα πτυχία των συναδέλφων στον πρόεδρο και να πράσω να πάρετε από το Σύνδεσμο. Να έρθει λιγάκι, κάτι θέλει να μας πει. Με συγχωρείτε πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την εταιρεία Φόλκα που βρίσκεται απόψε εδώ ως χορηγός της εκδήλωσης. Thank you.
παλιούς φίλους. Και ας είναι, ας μην είναι παουτσίδες. Δεν πειράζει. Εδώ και 15 μέρες η τρίτη γενιά μπήκε επίσημα στην εταιρεία και αυτό σημαίνει ότι 46 χρόνια υπάρχουμε όχι για τη συνεπειά μας, αλλά γιατί εσείς μας στηρίζετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο. Έχω εντολή λοιπόν από τα συνεταιράκια μου, την πιτσιρικαρία που όπως καταλαβαίνετε, να σας αναφέρω τις ευρώτερες ευχές για μια καλή χρονιά, για υγεία, για ευημερία, για τις οικογένειές σας, για όλους μας, να είμαστε γεροί δηλαδή, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά τα προβλήματα που ανέφεραν οι προαναλύσαντες και ο Θεός βοήθειος. Καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστώ. Thank you.
για όλους. Ευχαριστούμε πολύ για τις ομιλίες. Το μόνο που θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στην κατάσταση με τα δώρα, η δώρα επιταγή, δεν είναι 200 ευρώ από το ΣΕΙ Θεσσαλονίκης, αλλά 300.